みんなに好かれた江戸っ子仇のいい人だった。デンジ、お前も好きだったの？な。Hello, κοινό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ανιμάρες. Bleach προφανώς. Ναι, ρε γαμότο. Έχω βάλει το app του My Anime List στο κινητό μου και κάθε εβδομάδα μου χτυπάει το anime Bleach, το anime Bleach. Ζούμε σε ένα σύμπαν. Ζούμε στην πραγματικότητα όπου το Bleach είναι το καλύτερο άνιμα αυτή την περίοδο στο MAL. Πώς νιώθει αυτό? Το Bleach ήταν πάντα από τα top anime στο MAL. Το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που γίνεται πάντα. Δηλαδή το Bleach πάντα ξεκινάει full hype και όσο πηγαίνει, progressively πέφτει σε hype rating. Αλλά αυτό που έχω δει στο Thousand Year Blood War είναι ότι το έχουν κάνει υπερβολικά ωραίο. Εννοώ, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει και εδώ αυτή η κλιμάκωση. Τώρα αυτό είναι 100% prediction. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι το Bleach δεν θα πέσει. Ναι, είναι σοκαριστικό η κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή, δεν περίμενα ότι θα βγει ένα shonen το οποίο θα είναι και long run, γιατί μιλάμε για 52 επεισόδια. Μιλάμε για adaptation manga που μένει ολοκληρωμένο και μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί καιρό. Αλλά ποιος θα περίμενε τώρα ότι θα γυρίσει από το πουθενά το Bleach και θα μας δώσει τόση ποιότητα μαζεμένη? Καλά, είναι το ότι φέτος το Bleach ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί είχε πέσει το hype των τόσο χρόνων και είναι ωραίο arc. Εννοώ ότι το arc το περίμενε πάρα πολύ ο κόσμος και εκτός από αυτό ήθελαν να το πάρουν σε anime adaptation. Επίσης βλέπουμε ότι στο arc έχουν βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Εσύ πώς ξεκίνησες με τον Bleach? Αν πάμε από την εποχή των σπηλαίων, η ιστορία με τον Bleach είναι πολύ κλασική. Άρχισα να βλέπω Bleach λόγω ότι είχα ένα γνωστό μου που με είχε ζαλίσει για τη μάχη Ichigo με Byakuya. Μου έλεγε υπάρχει ένα anime, υπάρχει ο Ichigo, υπάρχει ο Byakuya. Τον οποίο δεν ξέραμε να τον προφέρουμε προφανώς. Δεν λέγαμε Byakuya, λέγαμε Bakuya, Byakuya, δεν ξέραμε πώς θα λέγαμε. Η καλύτερη πρώτη μάχη anime ever. Ναι. Γιατί μέχρι εκεί το Bleach builder. Και το ξεκίνησα. Γενικότερα οι σειρές που ξεκινάνε με πόλη, δεν ξέρω γιατί, όταν το setting είναι πόλη μου αρέσουν. Δηλαδή και το Yu Yu Hakusho όταν ήταν στην πόλη μου αρέσει, και το Bleach μετά που γίνεται Full Brings μου αρέσει. Μ' αρέσει γενικότερα το να πολεμάνε τους κακούς μέσα στην πόλη. Ναι, γενικά το arcs που είναι μέσα στην πόλη, από ό,τι έχω παρατηρήσει, είναι πάντα τα πιο ωραία. Και στο Shaman King, ξέρεις, αυτά τα arcs που είχαμε, τα district arcs που είχαν τα fights μέσα στην πόλη στην αρχή, αλλά τώρα ψιλοξεφεύγω, είναι τα πιο top και για μένα, γιατί βλέπεις ότι πώς κάνουν adapt οι πρωταγωνιστές στο περιβάλλον. Και το Bleach πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ αυτό, γιατί κοιτάς και βλέπεις το adaptability να γίνεται συνέχεια από τον Ichigo και οι πρωταγωνιστές, αναλόγως στο περιβάλλον του. Κοίτα, το ξεκίνησε ομαλά. Δηλαδή, εγώ στην αρχή είχα δει που σου έλεγα την πόλη, μετά πήγαμε την πόλη στο Soul Society και μετά, όπως είναι τυπικό σε όλα τα shonen, τα power levels ανεβαίνουν, η ιστορία γίνεται μεγαλύτερη, ο επόμενος εχθρός είναι δυνατότερος από τον προηγούμενο, κουτουλού κουτουλού. Απλά είναι ότι το Bleach, εκεί που τα περισσότερα shonen προς το τέλος γκαζώνουν, το Bleach έκανε μια σειρά ψεύτικων endings. Τελειώνει στον Aizen, τελειώνει στα Full Brings, τελειώνει στο Soul Society και αρχίζει και να ρωτιέσαι. Και τελικά δεν τελείωσε σε κανένα από τα τρία, τελείωσε στο Thousand Blood War, ένα manga arc που ολοκληρώθηκε πολύ μετά το τέλος του anime και είχε αφήσει στον κόσμο αποθυμένα. Προσωπικά για μένα δεν ήταν αποθυμένο, αν και το Bleach μου άρεσε σαν σειρά από μικρό που την παρακολουθούσα weekly, ποτέ δεν μου έλειψε το final arc. Και είναι ακόμη πιο ξεχωριστό το ότι γυρνάμε και βλέπουμε ένα arc το οποίο κανένας δεν περίμενε πλην φανατικών. Γιατί θα το πω ειλικρινά, το μάγκα είχε τα θέματα του, σοβαρά θέματα. Είχε θέματα κατανόησης, είχε θέματα ρυθμού, είχε τα πάνελς μπερδεμένα που δεν με τραβούσανε προσωπικά. Δεν ήμουν τόσο προσκολλημένος χαρακτήρες. Είχε πάρα πολλά λάθη το μάγκα και αυτό φαινόταν, γιατί ο Κούμπο προσπάθησε να το τελειώσει πολλές φορές από ό,τι έχει δηλώσει ή από ό,τι εικάζει ο κόσμος στη σειρά. Διότι φαινόταν ότι το Bleach ήταν φτιαγμένο για να τελειώσει το Soul Society, αλλά το Shonen Jump τον πούσαρε. Συνέχεια τον πούσαρε και αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια. Εννοώντας ότι δεν σταμάτησε ποτέ να παράγει content για τον Bleach. Κοίτα, το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με τον Bleach ήταν πάντα ότι είχε ένα τεράστιο cast και οι περισσότεροι χαρακτήρες δεν είχαν υπερβολική προσωπικότητα. Βασικά δεν είχαν σχεδόν καθόλου προσωπικότητα πλην design plus full επίθεση. Πράγμα που ταιριάζει στον Κούμπο, γιατί ο Κούμπο γενικότερα είναι πάρα πολύ καλός designer. Οπουδήποτε έχει συνεργαστεί σε παιχνίδια σε οτιδήποτε, πάντα τα design σου δείχνουν όμορφα. Αλλά πέρα από αυτό δεν ήταν κάτι που με κράτησε. Μου άρεσε η προσωπικότητα του Ichigo, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του, μου άρεσε ότι έδειχνε πιο ενήλικος ασχέτως που ήταν νέος σε σχέση με τους άλλους δύο πρωτάγωνες εκείνης της εποχής, τους Big 3, τον Λούφι και τον Ναρούτο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να τους συναγωνιστεί ούτε σε ιστορία, ούτε σε χαρακτήρες. Λοιπόν, εγώ να τα πάρω με τη σειρά για το μάγκα. Το μάγκα ήταν μέτριο ως κάκιστο. Για το λόγο ότι, όπως λες εσύ, υπήρχαν 20 πλάς χαρακτήρες, οι οποίοι αυτοί οι χαρακτήρες δεν κάνανε develop ποτέ. Δηλαδή, είχαμε εκτός από τους βασικούς,
Οι υπόλοιποι απλά τους ξεχάσαμε, τους πεθάναμε, τους πετάξαμε σε μια γωνία και δεν τους ξαναχρησιμοποιήσαμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι τελειώνει το Soul Society Arc. Μας έχει δείξει captains, vice captains, τόσο πολύ κόσμο και δεν έχει αφιερώσει κεφάλαια για αυτούς τους χαρακτήρες για να τους μάθουμε. Δεν ξέρουμε τα backstory τους πλην, είναι captain και βασικά χαρακτηριστικά για την προσωπικότητά τους, είναι αυστηρός, είναι ηρωικός κτλ. Ναι, είναι η ανακυκλωσιμότητα του κούμπου, εγώ πιστεύω. Δηλαδή ότι μετά από ένα σημείο και μετά απλά κουράστηκε και είπε: ωραία, αυτούς έχω, αυτούς θα ανακυκλώνω, αυτούς γουστάρει ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί χαρακτήρες οι οποίοι στην αρχή πήγαν να κάνουν κάποιο develop, όπως η δυστυχισμένη Σόη Φον, και μετά ξεχάστηκαν και διαγράφτηκαν από τη μαύρη λίστα του Κούμπο. Οπότε απλά την πέταξε εκεί μέσα για να υπάρχει μια waifu extra, η οποία μοιάζει στη Γιορουίτσι. Δηλαδή, εκτός από το η Σόη Φον να είναι fan service, δεν έχουμε πάρει κανένα development. Η οποία είναι μία από τους πολλούς χαρακτήρες που το παθαίνουν αυτό. Να σου πω μια θεωρία. Δεν συμφωνώ τόσο με τη Σόη Φον, αν και έχω πολλούς χαρακτήρες που είναι σε αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον δηλαδή η Σόη Φον πήρε ένα backstory, όπως είπες, πήρε ένα bankai, πήρε μια εξήγηση για τον bankai της, πήρε λίγο χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά της, δηλαδή την καταλαβαίνω σαν χαρακτήρα. Η θεωρία μου σχετικά με όλο αυτό είναι ότι ο Κούμπο έχει στο μυαλό του πολλά cool designs χαρακτήρων και έχει χαρακτήρες στην σειρά του, όταν τη γράφει, που τους βαριέται, με αποτέλεσμα κάθε φορά που βαριέται ένα χαρακτήρα να δημιουργεί καινούριο, να κάνει την ιστορία λίγο πιο διασκεδαστική. Εκεί δηλαδή το έχω βασίσει, ότι απλά βαριέται τους χαρακτήρες του και ως αποτέλεσμα δημιουργεί καινούριους. Δηλαδή, δημιούργησε την αρχική παρέα του Ίτσιγκο, που τους έβαλε αντιμέτωπους με διάφορους εχθρούς, και μετά ταυτόχρονα έκανε κι άλλους captain, κάποια άλλη δημιουργία, που πολλοί captains διαφέρουν. Δεν είναι απλά ένα κεφάλι και κιμονό. Έχουν χαρακτηριστικά, διαφορετικά σπαθιά, μικρές λεπτομέρειες που σκάνουν και ξεχωρίζουν. Άρα, καταλήγω στο ότι του αρέσει να σχεδιάζει και όταν βαριέται απλά σχεδιάζει και άλλους χαρακτήρες. Εκεί το έχω καταλήξει. Γενικά φαινόταν, εγώ θα πω αυτό, και από τις παλιές δουλειές του Κούμπο, καθώς βλέπουμε ότι όλες οι παλιές δουλειές του Κούμπο, όπως και το Zombie Powder, ήταν αυτό continuation. Ναι. Το Shonen Jump πιστεύω ότι στη δεύτερη σειρά τον πούσαρε πάρα πολύ. Για τον λόγο ότι αφού είδε ότι το ήδη πρώτο του story πούσαρε υπερβολικά πολύ, για το Soul Society μιλάω τώρα, προφανώς θα πουλούσε και το δεύτερο. Οπότε πιστεύω γι' αυτό το συνέχιζε. Αν και τότε ήταν και λίγο η εποχή που το manga και το anime πήγαιναν 5 chapter το ένα μαζί με το άλλο, δηλαδή το anime πρόβαλε το manga. Αυτή ήταν η δουλειά του. Και τώρα εγώ πιστεύω ότι έχουμε χαθεί από αυτό το κόσμο και ότι το manga πρέπει να είναι πολύ μπροστά από το anime. Κοίτα, τώρα γενικότερα έχει αλλάξει και το μοτίβο. Έχει πέσει η τάση να παίρνουν σειρές οι οποίες τρέχουν και να τις κάνουν adapt σε anime και έχουν πάει στο μοτίβο το seasonal. Και αυτό δηλαδή ευνοεί πάρα πολύ, διότι όταν έχεις το μοτίβο του seasonal, μπορείς να δώσεις και καλύτερα animation, μπορείς να δώσεις περισσότερη προσοχή, μπορείς να κοψοράψεις για να φτιάξεις ακόμα περισσότερο την ιστορία. Και έχει και το δημιουργό, ο οποίος, αν έχει ολοκληρωθεί η σειρά του, έχει και μια περισσότερη ελευθερία ώστε να βοηθήσει την anime παραγωγή. Και στην περίπτωσή μας, δηλαδή, στο Bleach δεν το περίμενα. Τώρα μιλάω για το final arc, αλλά από συνέντευξη του Κούμπο μάθαμε ότι όχι μόνο βοήθησε στα χρόνια, στα designs, σε κάποιες λεπτομέρειες. Ήταν πραγματικά ανανεμιγμένο στην παραγωγή και όχι μόνο στο σχέδιο. Ήταν στο σημείο που να λέει στο προσωπικό που δούλευε στο άνιμε, αν δεν σας αρέσει κάποια σκηνή που είναι πολύ χιουμοριστική, σβήστε την. Αν κάτι δεν βγάζει νόημα, φτιάξτε το όπως πιστεύετε εσείς ότι θα βγάζει νόημα. Έδωσε πολλή ελευθερία και αντιλήφθηκε ότι πράγματα που έχει φτιάξει δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Το οποίο για άλλη μια φορά βγαίνω σωστός από την άποψη ότι το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα με τον Κούμπο για το πόσο θα συνέβαλε μέσα στο άνιμε και το είχα πει και τότε και συνεχίζω να υποστηρίζω την άποψη ότι μάλλον επειδή το μάγκα του είναι παρεξηγημένο και δεν είναι έτσι όπως το έχει κάνει ακριβώς η Invision, γι' αυτό δίνει αυτή την ελευθερία. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι λόγω ότι ξέρεις το μάγκα έχει κάψει σελίδες, τις βάζει μαύρο, κάνει διάφορα τέτοια πράγματα επειδή φαινόταν ότι είχε ταλαιπωρηθεί για να το βγάλει, λέει το άνιμε θα κάνει over deliver. Οπότε πάρτε όλη την ελευθερία. Άμα θέλετε, αλλάξτε και όλη την ιστορία. Έχουμε δει μέχρι στιγμής, νομίζω, 7 επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος. 7 επεισόδια και είναι όλα διαφορετικά δομημένα από το μάγκα. Έχουν κόψει chapters, πάνε πιο γρήγορα, έχουν προσθέσει λεπτομέρειες. Αυτό έχουν βάλει filler, τα οποία είναι σημαντικά filler, σκηνές. Έχουν πάρα πολύ ατμόσφαιρα, έχουν πάρα πολύ ωραία μουσική, έχουν πάρα πολύ ωραία insert songs. Πράγμα που παίρνει μια ιστορία και την ενισχύει ακόμη περισσότερο. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν τους άρεσε το μάγκα παίζει να κάνουν βήματα πίσω, να λένε μήπως το μάγκα ήταν πολύ καλό και δεν το είχαμε καταλάβει. Αλλά να πω την αλήθεια, επειδή το ξαναδιάβασα το μάγκα, δεν αλλάζει κάτι. Απλά το άνιμε έχει από πίσω πάρα πολύ ταλέντο και έχει, όπως είπαμε, και ένα συνειδητοποιημένο μαγκάκα ο οποίος θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά του. Δηλαδή, φαντάσου, παίρνεις μια ιστορία που είναι ήδη ζωγραφισμένη και την κάνεις upgrade σε κάτι καλύτερο, όπως ο Ben 10. Όλα είναι ως τώρα over-delivered, οπότε παράλληλα ο Κούμπο, εγώ πιστεύω ότι διορθώνει τα λάθη του και αυτό είναι που τον σώζει. Άμα δεις και τα articles που ποστάρει και τα πράγματα που κάνει, όλα τον βοηθάνε να πατσάρει ό,τι δεν είχε κάνει παλιά σωστά. Εννοώντας ότι πήραμε τώρα πρόσφατα αυτό το post με τους παλιούς commanders, το οποίο αυτό post original δεν υπήρχε όταν είχε βγει το anime. Αυτό ότι βγάζει το post με τους commanders και στο επόμενο επεισόδιο οι commanders παίρνουν δικό τους, ξέρεις, animation clip. Αχ, Κούμπο. Πορνηρέ. Το λέω γιατί αυτό ήταν μεγάλο question του πρώτου άνιμε. Γιατί εκεί πέρα που φτάνουμε στο Soul Society, όλοι ρωτάνε και αναρωτιούνται ποιοι ήταν οι παλιοί, τι κάνανε, αν είναι οι καινούργοι πιο δυνατοί από τους παλιούς, power levels και τέτοια. Και ο Κούμπο τότε ήταν σε φάση, δεν θα πάρεις τίποτα. Καλά, κάτσε, κλάψε. Και νόμιζε ποιοι είναι οι παλιοί. Αυτό ακριβώς έκανε. Και τώρα απλά κάνει over deliver. Το Soul Society είναι απλά ένα ντου, αν το έχεις καταλάβει. Το Soul Society είναι ο Ichigo που κάνει ένα ντου να νικήσει τον Byakuya, ο οποίος ο Byakuya θεωρητικά στο μυαλό μας πρέπει να είναι top captain και είναι στους καλούς. Αλλά δεν είναι από τους πιο δυνατούς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που αρέσει στον Κούμπο και είναι από τα καλύτερα arcs του για να γράφει είναι τα invasions. Όλα τα invasions του Κούμπο για κάποιο λόγο είναι πολύ πετυχημένα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ξέρεις γιατί? Γιατί παίρνουν όλα τα designs και τα βάζει μεταξύ τους σαν στρατιωτάκια να παίζουν μπουνιές. Ισχύει, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και βλέπεις ότι ενώ ξέρει να κάνει backgrounds και ξέρει να κάνει αυτά τα υπέροχα backgrounds, στο manga μετά από ένα σημείο απλά βαριέται και λέει δεν πειράζει, θα τους βάλω όλους να παλεύουν σε λευκές σελίδες. Ναι, εντάξει, είχαμε τους Αράνκαρ, πολεμάγανε γιατί το Χουέκο Μούντο έχει ή μαύρους ή λευκούς ουρανούς. Ποια είναι η δικαιολογία σου τώρα? Πάλι σε όλα τα arcs δεν βάζει background αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή όσο βελτιώνει το σκίτσο τους χαρακτήρες και άμα συγκρίνεις τον πρώτο Ichigo με τον πιο πρόσφατο Ichigo, είναι αστρονομική διαφορά, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Δηλαδή έχει βελτιώσει πάρα πολύ το σχέδιό του. Πάλι τα background σου εξακολουθούν να είναι φτωχά. Ή αν δεν είναι φτωχά, είναι τουλάχιστον ελάχιστα, δεν βλέπεις συνεχώς background. Γιατί κάποιος μπορεί να γυρίσει να μου δείξει μια υπερλεπτομερέστατη σελίδα και να μου πει και τα ωραία backgrounds. Ναι, αλλά αν φτιάχνει ένα background ανά τρεις σελίδες, και αν, τι να το κάνω. Εντάξει, είναι στο στυλ του Κούμπο. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα πάρεις το background το full panel. Όταν θα πάρεις το full panel του Κούμπο, ξέρεις ότι εκεί θα βάλει όλη του τη μαστεριά, όλο του το ταλέντο και ξέρεις ότι εκεί θα γαμίσει υπερβολικά πολύ. Εκεί που ξέρεις ότι δεν θα πάρεις τίποτα είναι στα κλασικά battles, τα οποία κάποια τα κάνει ή πολύ μικρά γιατί απλά ρασάρει την ιστορία ή τα κάνει υπερβολικά μεγάλα χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Αν και εμένα μου αρέσουν τα μεγάλα battles του Κούμπο, δεν έχω παράπονο από τα μεγάλα όσο από τα μικρά, γιατί πιστεύω ότι δεν παίρνουν τόσο showtime όσο θα έπρεπε. Τα μικρά battles του Κούμπο είναι στο στυλ, πηγαίνει ο main χαρακτήρας, παίρνει κάποιο power up, γίνεται κάποιο gimmick και μετά απλά μπουσταρίζεται υπερβολικά πολύ και νικάει τον κακό ή τελειώνουν ισοπαλία και φεύγουν για να ξανακάνουν training. Τώρα να γυρίσουμε και στο λόγο που το ξεκίνησε όλο αυτό. Τελευταίο επεισόδιο, το επεισόδιο 7. Τι επεισοδιάρα ήταν αυτή? Ήταν πραγματικά επικό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν μπούμε στο επεισόδιο 7. Τι? Σε ξαναπάω ένα βήμα πίσω. Πώς νιώθεις ότι τελειώσαμε το πρώτο μεγάλο arc του Bleach σε άνιμε? Πήραμε το πρώτο μεγάλο arc του Thousand Year Blood War που ήταν το Invasion στο Soul Society και το πήραμε σε άνιμε. Πρώτον, εκτιμώ τις απόπειρες που κάνανε ώστε να μοιάζει σαν συνέχεια και όχι σαν νέο άνιμε. Δηλαδή, νιώθεις ότι στο προηγούμενο επεισόδιο έβλεπα τον Ichigo με τους Fullbrings που πήρε πίσω τις δυνάμεις του και τώρα βλέπω τη συνέχεια. Μπράβο τους. Τρελό upgrade σε όλα. Οπτικά, δηλαδή έχουμε 3D κινήσεις κάμερας, έχουμε ωραία particle effects, έχουμε post processing εκπληκτικό. Το Bleach, μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε στην εποχή του high quality 4:3 τηλεοράσεις που είχαν κόλλο, όχι τις widescreen. Ναι, τις παλιές τις τετράγωνες. Εξελίχθηκε κάπου στη μέση του το Bleach, γύρω στους 40, αν δεν κάνω λάθος. Έγινε widescreen, αλλά ήταν αυτό που έλεγα πάντα, αυτά τα ψεύτο HD της εποχής. Τι εννοώ ψεύτο HD?
και ήταν widescreen, αν το έβλεπες 1080, έβλεπες πιξελιασμένη οθόνη. Δεν ήταν αυτό το Pure HD που έχουμε στις μέρες μας. Ακόμα δηλαδή το δοκίμαζαν. Καλά, εκεί είχαμε πολλά προβλήματα. Εκεί υπήρχαν τα καμένα χρώματα, αυτά που έβλεπες κάποιες φορές να μην υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είχε πολλά θέματα τότε η τηλεόραση. Είχε πολλά θέματα και τότε οι streaming platforms επίσης δεν μπορούσαν να σου παρέχουν Pure 1080p. Πράγμα που τώρα το πήραμε, έχουμε ωραία crisp digital χρώματα, ωραία backgrounds, έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά, μουσική. Αλλά αυτό που έχει η σειρά που κλέβει σε σχέση με την προηγούμενη είναι η fucking ατμόσφαιρα. 7 επεισόδια παίρνουμε ατμόσφαιρα. Η μουσική, όταν μπαίνουν μέσα Quincy που παίζει από πίσω το σωστό soundtrack. Ξεκινήσαμε τη σειρά με διασκευή παλιών διάσημων κομματιών που προφανώς και δεν τα ακούγαμε. Δηλαδή θέλω να φλεξάρω ότι ήξερα το number one θα παίξει την αρχή της σειράς, αλλά είναι σαν να λέω ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Προφανώς θα ήταν το number one. Όλοι περιμέναμε να σκάσει το number one. Εγώ θα πω για το τέλος αυτού του arc ότι επιτέλους το Big 3 επιστρέφει, ένα από τα Big 3. Έχει κάνει το μεγάλο comeback. Επιτέλους, το Bleach παίρνει αυτό που του αξίζει. Γιατί το manga, όπως προείπαμε, ήταν χάλια. Και τώρα, όπως λες εσύ, το continuation είναι υπερβολικά υπέροχο. Άμα δεν έχεις διαβάσει το manga, απλά μην το κάνεις. Μην πας και διαβάσεις το manga. Πάνε δες το. Στο δίνουνε στο πιάτο. Ξέρεις πώς νιώθω. Θες να σου πω ένα insane feeling που έχω μετά τα 7 επεισόδια. Νιώθω, και αυτό ακούγεται πολύ κουλό, ότι το μάγκα, προφανώς είναι προσχεδιασμένο, αλλά νιώθω ότι το μάγκα είναι τίποτα. Είναι blueprints, είναι τα layouts, είναι τα βασικά σχέδια που πέταξε ο Κούμπο, γιατί ήξερε ότι κάποτε θα βγει ένα άνιμε που θα διορθώσει τα λάθη. Τίποτα, έχουμε πάρει, εγώ πιστεύω, ό,τι πιο pure μπορούσαμε να πάρουμε και ό,τι πιο κοντινό είναι στο original του Κούμπο, για το λόγο ότι ούτε censorship έχουμε, καλή ποιότητα έχουμε, όλα ρέουν για την ώρα ομαλά στην ιστορία, δεν υπήρξε κανένα flow από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο. Όπως και τα backgrounds, τα οποία σε πολλά επεισόδια είναι από PNG, ρεαλιστικά. Μην τα προδίδεις αυτά τα κρατάμε μεταξύ μας. Αν έχει βγει ένας έξω και έχει πει ότι αυτό το background είναι άσχημο, λέει ψέματα. Γιατί αν δεν το ακούει τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει από πού είναι το background. Κοίτα, και το Bleach είχε solid επεισόδια και παλιά, αλλά το θέμα δεν είναι ότι υπήρχαν και παλιά τέτοια επεισόδια, είναι ότι έχουμε πάρει 7 επεισόδια και τα 7 είναι τέτοιου επίπεδου. Είναι σοκαριστικό, φοβάμαι πως εξελιχθεί η υπόλοιπη σειρά. Ζω με την ελπίδα, μα το Θεό, ότι η ποιότητα δεν θα πέσει ποτέ. Και αν κρίνω ότι η σειρά ανακοινώθηκε πριν 3-4 χρόνια, μπορεί και να μην πέσει. Αλλά αν κρίνω επίσης από τις παραγωγές που έχει το στούντιο Pierrot, που έχει πολλές, τώρα δηλαδή βγαίνει ταινία Black Clover, έτρεχε και άλλες σειρές ταυτόχρονα, και τον Μπορούτο, αναρωτιέμαι τι θα γίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει τόσο χαμηλά το στούντιο, για το μόνο λόγο ότι έχουμε insane production και όσο χτυπάει top στο mal, δεν θα το αφήσουν να πέσει. Ούτε ο κόσμος θα το αφήσει τόσο να πέσει, αλλά ούτε και το στούντιο πιστεύω να το αφήσει να πέσει. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι, το Bleach από εδώ και πέρα δεν έχει επεισόδια που οι χαρακτήρες αράζουν. Ακόμη και τα επεισόδια που μιλάνε, που λένε backstories, που εξηγούν power-ups και οτιδήποτε, έχουν μέσα ενέργεια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να διατηρήσουν για ακόμα 45 επεισόδια τόση καλή ποιότητα. Μακάρι, για παράδειγμα, το Dragon Quest που παίζονταν πρόσφατα τελειώσει, είχε 200 επεισόδια με τέτοια ποιότητα. Και ήταν παρόμοια φάση. Είχαν ανακοινώσει το πρώτο teaser χρόνια πριν βγει η σειρά. Και αναρωτιέμαι πώς θα πάει. Απλά είμαι σίγουρος ότι επειδή ξέρουν ότι το Bleach πουλάει και πρόσφατα έγινε re-release ο πρώτος τόμος του Bleach με νέα εξώφυλλα από τον Κούμπο, προφανώς μην ξεχάσουμε ότι είναι η ναυαρχίδα της Disney. I'm Ichigo Kurosaki from Bleach, and you're watching Disney Plus. Bankai! Είναι το πρώτο άνιμε που στριμάρεται ή θα στριμάρεται σε λίγο καιρό αποκλειστικά παγκόσμια στο Disney. Δεν ένιωσα κανένα λεπτό όσο το έβλεπα ότι σταματούσε κάπου. Δεν έβλεπα κάτι το οποίο δεν μου άρεσε, εννοώντας ότι η ποιότητα ήταν υπερβολικά ωραία. Δεν ένιωσα ότι πέρασαν 7 επεισόδια. Ήταν σαν να μπορώ να κάτσω τώρα one take να τα δω όλα τα 7 μαζί στη σειρά. Και λατρεύω ότι μέχρι και τους ασήμαντους τίτλους που κοροϊδεύαμε ότι ο Κούμπο έκαιγε μία ολόκληρη σελίδα για να βάλει το τίτλο του chapter, τους εκμεταλλεύονται στο τέλος των επεισοδίων. Έχουν κάνει τόσο τρελή δουλειά που μπορείς να πεις ότι αυτό έτσι ήταν φτιαγμένο. Όχι, όχι, πρέπει να το πεις. Το επεισόδιο 7 ήταν ένα fucking masterpiece. Είχε ωραία visuals, extended battles, ο extra σκηνές οι οποίες κολλάνε, αλλά δεν το καταλαβαίνεις
άμα δεν έχει διαβάσει το manga. Σας λέω, κάποιος που δεν είναι manga reader να πάει να πάρει το raw Bleach έτσι όπως το δείχνει το anime studio τώρα και να το δει. Μην πάει να διαβάσει το manga, στον εαυτό του θα κάνει κακό. Ειλικρινά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ένα πλεονέκτημα που είχε πάντα το manga έναντι στο anime ήταν ότι είχε πάντα solid σχέδιο. Τώρα το anime έχει και αυτό solid σχέδιο. Τώρα το anime είναι για κάποιο λόγο 100 φορές καλύτερο από το manga. Πηγαίνετε και απλά δείτε το pure anime. Δεν φτάνει που σας το σερβίρουν στο πιάτο, τι άλλο να κάνουν δηλαδή. Δηλαδή κοίτα, ξεκινάει, παίρνει ένα πάνελ από το μάγκα και το κάνει ένα sequence με το backstory των παλιών captains, συνεχίζει, σε βάζει στο τέλος της μάχης του Yuhabba Yalelei με εναντίον του παππού και τελειώνει πολύ γραφικά με το μισό κορμί του παππού να πέφτει κάτω. Και υπάρχει και το insane plot twist που βγαίνει ο κάπτεν ο οποίος πέθανε και μαχαιρώνει τον Yuhabba πισόπλατα. Ναι, αυτό ήταν τρομερό easter egg που δεν το είχαν δείξει παλιά. Αυτό δεν υπήρχε στο manga, στο original. Ναι, δεν υπήρχε στο manga, αυτό είναι το anime. Ότι δώσ' πέθανε στο πρώτο επεισόδιο που τον μπαλουκώσανε σε ένα τοίχο. Α, ήταν αυτός που στην παλιά ιστορία έριξε τον final hit στον Yuhabba. Δηλαδή, ήταν τρελό outplay που του παίξανε τότε στο παρελθόν ο Yamamoto και ο... Δεν ξέρω το όνομά του. Ο παππούς ο άλλος. Ο παππούς με τον κεραυνό. Ναι, ο παππούς με τον κεραυνό. Ναι. Παίρνουμε το backstory αυτό το ωραίο. Παίρνουμε μετά που δείχνει ένα νέο παππού. Δηλαδή τον παππού όταν ήταν νέος, ο οποίος ήταν πολύ βάρβαρος. Και σου δίνει μετά το μονόλογο του Yuhabba ότι ο παππούς τώρα έχει μαλακώσει. Μάντεψε τι του δίνει. Αυτό που γκρίνιαζα στην αρχή, του δίνει προσωπικότητα. Και στο τέλος, αφού τον βλέπεις να ξεκυλιάζεται και να πεθαίνει, έρχεται το αγαπημένο μου σημείο για αυτό το επεισόδιο. Σου δείχνει ότι ένα δευτερόλεπτο πριν πεθάνει, πιάνει τον Yuhabba από το πόδι και εκεί του κάνει το μεγαλύτερο disrespect. Μετά τζαμπάρουμε insanely κατευθείαν στον Ichigo, ο οποίος αυτό το arc έδωσε τα ρέστα του. Μου άρεσε πώς εμφανίστηκε, που ξεκινάμε με POV shot, ανοίγει η πύλη, δείχνει το άτομο που ελευθέρωσε τον Ichigo και μετά πάει ο άλλος και λέει «Είμαι ο Stern Reich, βρε Stern!» και το μετάει κατευθείαν και το σκοτώνει. One hit. Επίσης βλέπουμε ότι ο Ichigo πάει κατευθείαν μετά τον Byakuya. For the kill. Κατευθείαν for the kill, πάει κατευθείαν στο τελικό κακό, πηγαίνει, τους σκυπάρει όλους, απλά λέει «Εσύ είσαι πούστη αυτός που ευθύνεται για όλα αυτά, θα πεθάνεις». Συν το insane aesthetic που καίγονται οι βροχές καθώς πέφτουνε από το ριάτσου του, το οποίο δείχνει πόσο εκνευρισμένος είναι και πόσο δυνατό ριάτσο έχει ο Ichigo. Γιατί με το που σκάει όλοι καταλαβαίνουν την αλλαγή που προκαλεί. Ναι, καταρχήν έχουμε, σου λέω, η αγαπημένη μου σκηνή που ήταν και στο manga είναι ότι ο Ichigo στο πρώτο arc όλοι θέλανε να τον διώξουν από το Soul Society και τώρα όλοι περιμένουν να έρθει για να είναι σωτήρας. Και αυτό φαίνεται που έχουμε και μια extended σκηνή που είναι ο Byakuya, ο main κακός του πρώτου arc, ο οποίος εμπιστεύεται τα πάντα στον Ichigo. Έχει πάρει ένα ωραίο extend που μου αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά ο voice actor του Byakuya είναι εκπληκτικό σε αυτή τη σκηνή. Και έχουμε τον Ichigo, ο οποίος είναι turbo και πάει να σπάσει το Shonen κατεστημένο και λέει «Όχι, δεν θα πάω έναν όλους τους χαρακτήρες να τους νικήσω και στο τέλος θα πάω στο final boss». Σκάει μπροστά στο Yuhabba, του κάνει «Μπρο, είσαι ο main κακός». Πέρα ο Yuhabba «Τι κι αν είμαι». Ντου! Το οποίο αυτό το είδαμε και στο Ζαράκι. Κοιτάμε ότι ο Ichigo νιώθει περισσότερο το fighting instinct του, όπως ο Ζαράκι, και πάει κατευθείαν για το final boss. Μπαίνει ο Ichigo, αρχίζει τη μάχη. Μία μάχη όπου στο manga ήταν one hit και τέλος, δηλαδή απλά ο Yuhabba έμπαινε στον Ichigo, τον χτύπαγε στο λαιμό, βλέπαμε το μυστήριο για το επεισόδιο και μετά τα υπόλοιπα plot points και τελείωνε. Τώρα είχαμε extended μάχη, η οποία ήταν εκπληκτική, μέσα στη βροχή, με τους χαρακτήρες να περιστρέφονται με τα σπαθιά στον αέρα, να χτυπιούνται. Να βλέπεις δηλαδή την πίεση πίσω από τα χτυπήματα του Ichigo, να βλέπεις την ταχύτητα. Καλά, ήταν ένα masterpiece visual, γιατί έβλεπες χρώματα, εκρήξεις. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Επίσης αυτό που θα ήθελα να τονίσω ήταν το μεγάλο point του arc και το αγαπημένο μου point του arc. Zenkai no Tachi. Τι απίστευτο bankai είναι αυτό του παππού. Δηλαδή ο Yamamoto έχει ένα από τα πιο δυνατά bankai στο Bleach και ποιος άλλος ο καλύτερος τρόπος να το κάνει showcase σε ένα επεισόδιο. Πήραμε ένα full επεισόδιο, το τι κάνει το bankai του, πώς λειτουργεί. Είδαμε να το κλείνει, το οποίο είναι το μεγαλύτερο plot point, γιατί αν δεν το έκλεινε ο Yuhabba όταν εμφανίζεται θα είχε πεθάνει instantly. Ο Yamamoto το έκλεισε τον Bankai για το μόνο λόγο ότι πίστευε ότι τον σκότωσε. Και επίσης, δεν ξέρω γιατί, ενώ στο manga δεν μου άρεσε καθόλου η λεπτομέρεια αυτή, στο τέλος που γυρνάει Yuhabba πάλι σφάχ πάνω, ο Yuhabba υποχωρεί, μου αρέσει το plot twist του Aizen.
Ενώ στο μάγκα μου είχε φανεί παγερά διάφορο, ήξερα ότι θα συμβεί, στο άνιμε το παρουσιάσανε με τέτοιο τρόπο που έμοιαζε έξυπνο. Είναι η πρώτη αναφορά που ο Yuhaba αναφέρεται στους top 5, το οποίο δεν θα πω τι είναι, για να μην σποιλάρω. Και κλείνει το επεισόδιο με τον fucking Ichigo να κοιτάει με τα μάτια γουρλωμένα τον κακό να φεύγει και μαλάκα σε χαϊπάρει, δηλαδή είναι insane, σε φτάνει σε ένα επίπεδο να λες τι θα δούμε μετά, όπου ξέρουμε τι θα δούμε μετά. Πώς γίνεται να με χαϊπάρει κάτι το οποίο το έχω διαβάσει και το έχω απορρίψει? Είναι σαν να πήρε την ιστορία, να την έσκησε και να την ξαναέγραψε όπως έπρεπε να ήταν γραμμένη. Ναι, αλλά στο τέλος της μέρας μας δίνουν την ίδια ιστορία, αυτό με πειράζει. Πώς γίνεται να μου δίνουν μια κακή ιστορία? Ξέρεις τι παρατηρώ? Όλα στη ζωή είναι θέμα παρουσίασης. Η παρουσίαση δεν ήταν κακή, ούτε η ιστορία του Κούμπο στο μάγκα. Εγώ θα σου πω που έχασε ο Κούμπο στο μάγκα. Ο Κούμπο στο μάγκα έχασε επειδή το ράσαρε. Ο λόγος που πιστεύω ότι το μάγκα του Bleach ήταν κακό ήταν επειδή τώρα θα δεις πώς έπρεπε να παιχτούν όντως τα battles. Οι extended σκηνές ήταν αυτό που έλειπε θεωρητικά, γιατί ο Κούμπο προφανώς δεν το έγραψε. Είναι σαν να έχει κάνει το προσχέδιο, όπως ανέφερες και εσύ πριν, και τώρα να παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Κοίτα, κρατάω πισινή, γιατί σου ξαναλέω, τα χειρότερα δεν ήταν εδώ. Το Invasion και στο μάγκα τρωγότανε. Αυτά που είναι άσχημα δεν είναι ούτε το επόμενο arc, αλλά το πάρα επόμενο. Με το που πάνε δηλαδή στην αντεπίθεση. Μάχη, 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 Bankai, release, μάχη, 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 μάχη. Όχι, 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 όχι. Ξέρεις, επειδή έχω κακές εντυπώσεις από το μάγκα, θα γίνει και στο anime έτσι, αλλά δίνω στα μεγάλα battles έμφαση, δηλαδή η μάχη του Ουραχάρα στο τέλος πιστεύω ότι θα είναι έπος. Όπως και πιστεύω επίσης ότι θα είναι υπέροχη η μάχη του Μπιάκουγια. Γενικά ποντάρω στις μεγάλες μάχες. Εγώ θέλω να δω πώς θα διαχειριστούν όλους τους captains. Δηλαδή του Τόσιρο θα είναι πάρα πολύ σημαντική σκηνή. Γιατί τον είδαμε, τον βάλανε και στο teaser το Bankai του, δεν κρατήθηκαν καθόλου. Όπως και η μάχη του Ζαράκι, η οποία πιστεύω ότι και αυτή θα δώσει τα ρέστα της. Γενικά οι captains θα έχουν τρελές μάχες. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι δεν μας ψιλονιάζει. Καλά, υπάρχουν και κάποιοι relevant εκεί έξω που ασχολούνται ακόμα με τη Ρούκια. Κοίτα, συγγνώμη, εγώ ακόμα θεωρώ τη Ρούκια best girl. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή η οριχή με είναι πιο μπαφαρισμένη οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ best girl τη Ρούκια. Δεν είναι θέμα best girl, είναι θέμα ότι έχει ένα από τα πιο overpowered Bankai και όσο και να το σώσει το στούντιο, οι μαλακίες που έγραψε ο Κούμπο πάνω στη Ρούκια, δυστυχώς για μένα δεν σβήνονται. Εννοώντας ότι η Ρούκια είχε τόσο potential, Κούμπο απλά είπε, δεν γαμιέται. Κοίτα, εγώ ότι στο τέλος δεν κατέληξε Ρούκια με Ichigo, ότι το κρατάω του Κούμπο. Δεν μου άρεσε το τελευταίο ζευγάρι. Εγώ το βρίσκω χαζό από τη στιγμή που έκανες story με επίλογο και έδειξες τι κάνουν οι χαρακτήρες μας όταν μεγαλώνουν. Έπρεπε ο Ichigo να τελειώσει με τη Ρούκια. Αυτό το Ρούκια Ρέντζι μου φαίνεται πολύ out of place. Είναι σαν να παντρεύω τα αδέρφια. Σου πω την αλήθεια, το Ρούκια Ρέντζι το περίμενες γιατί ο Ρέντζι ήταν ο lover της Ρούκια από την πρώτη στιγμή στο Soul Society. Αλλά Κούμπο, γαμιέσαι! Ως overall αυτού του arc του οποίου τελείωσε, τα επεισόδια που έχουμε πάρει, του manga. Ας κάνω μία σύνοψη τέλος πάντων, ότι γαμί. Θα το έβλεπες? Παίρνει γαμί στα 10. Εδώ είναι η μεγάλη ερώτηση. Ντέστρο, VG, να δω τον Bleach. Δηλαδή μετά από όλο αυτό το μπλα μπλα, μα ακόμα ρωτάς αν πρέπει να δεις τον Bleach, συγγνώμη. Ναι, εννοείται, δες το. Μαλάκα, κλείσε το βίντεο τώρα και πάνε να δεις τον Bleach. Τι κάνεις? Ναι, ναι, πήγαινε και δες το και δύο φορές κιόλας. Και μετά γράψε κάτω στο βίντεο, το είδα δύο φορές. Και αφού το είδες δύο φορές, μετά πάτε και ένα like, γιατί εντάξει, ντροπή είναι. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, από Mazinger, Destro και VG, γεια σας. Ρε, περίμενε, περίμενε. Τι στο μπούτσο είναι αυτό που ακούγεται? Θηρίο, έφτασε στο τέλος. Οκ, γιατί, το άθες κανένα βραβείο? Οκ, μέσα στο βίντεο έχω αφήσει 3 QR codes για παιχνίδια στο Steam. Αν τα βρεις και τα σκανάρεις με το κινητό σου, τα παιχνίδια είναι δικά σου. Άντε, bye!